Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο υπουργός τύπου είναι εδώ. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Ανθρώπινα θα ξεκινήσω. Θέλω να σας ελπιθώ για την απώλεια της μητέρας σας. Γιατί... Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί το αισθάνομαι. Θα το πω έτσι απλά. Και του ζήτησα να μας βοηθήσει λίγο στο ρεπορτάζ, το 1,5 λεπτό που καθόταν εδώ. Μεταδίδεται μια είδηση μεταξύ άλλων από γερμανικές πηγές ότι έχει αναβληθεί η βραδινή που θεωρείται κρίσιμη για το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης, τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους Έλληνες διαπραγματευτές και τους θεσμούς. Έχει όντως αναβληθεί, κύριε Παπά? Ναι, έχει αναβληθεί. Είναι από ό,τι γνωρίζουμε για τεχνικούς λόγους αυτή η μετακίνηση και βρισκόμαστε στο πλαίσιο των πολιτικών τάσεων που αναλύθηκε πολύ καλά και στο ρεπορτάζ το δικό σας πριν ξεκινήσουμε μαζί την εκπομπή. Εκτιμάτε ότι υπάρχει περίπτωση κολυσιεργίας για την αναβολή? Κοιτάξτε, γιατί ξέραμε όλοι ότι είναι κρίσιμη και ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αν δεν κλείσουμε την Παρασκευή. Αυτό είναι μια είδηση την οποία τώρα μόλις μάθαμε κι εσείς κι εγώ. Και, καλούμαστε να σχολιάσουμε, αλλά το ζήτημα της κολυσιεργίας είναι ξεκάθαρο ότι έχει υπάρξει πολιτική επιλογή πάρα πολύ συγκεκριμένων κέντρων εδώ και καιρό. Και νομίζω ότι αυτή την συζήτηση θα πρέπει λίγο να την αποενοχοποιήσουμε και να σταματήσουμε να την κρύβουμε πίσω από τεχνικές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Διότι στην Ευρώπη, όπως αντιλαμβάνεστε, αναπτύσσονται και πολιτικοί ανταγωνισμοί. Είναι λοιπόν λογικό ενώπιον και των γερμανικών εκλογών η συντηρητική η χριστιανοδημοκρατία στη Γερμανία να μην αισθάνεται πολύ άνετα με το ενδεχόμενο μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα να καταφέρει να ισορροπήσει ένα πρόγραμμα, να έχει καλά δημοσιονομικά στοιχεία, να έχει όλες τις προϋποθέσεις η οικονομία για ανάκαμψη. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι ευχάριστο μέσα στην συζήτηση την γερμανική. Νομίζω ότι ορισμένοι παίζουν αυτή τη στιγμή τα αρέστα τους. Αλλά δεν θα προκύψει καμία κολυσιεργία την οποία τεχνιέντος προσπαθούν να επιβάλλουν, διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εδώ γίνονται σοβαρά πράγματα και δεν παίζουμε τις κουμπάρες. Θα συμφωνήσουμε? Απολύτως. Δηλαδή η κυβέρνηση θα κλείσει την αξιολόγηση? Είναι πέραν του βέβαιου αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Πάμε να δούμε λίγο το πώς είμαστε, γιατί μετά όντως αυτό έχει σημασία. Είναι πώς θα το βιώσουμε αυτό και έχετε, έχετε δίκιο. Εάν την Παρασκευή, λέει μάλλον η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος σήμερα, ότι την Παρασκευή θα πρέπει να έχουμε συμφωνία, αλλιώς θα ζητήσω έκτακτη σύνοδο κορυφής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, κοιτάξτε, τι συμφωνία? Θέλω να πω, συμφωνία είναι να κλείσουν όλα? Να αποφασίσουμε ότι θα γυρίσουν οι θεσμοί? Τι θα πει συμφωνία? Συμφωνία θα πει να έχουμε οριστικοποιήσει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Δηλαδή να έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα τα οποία έχουν μπει στο τραπέζι για μετά το τέλος του προγράμματος. Θα μας πείτε που κολλάει? Άρα, τι είναι αυτό που κολλάει? Κοιτάξτε, οι διαφωνίες νομίζω ότι είναι γνωστές. Εδώ έχει υπάρξει μια συμφωνία 2 χρόνια πριν, τον Ιούλιο του 2015. Αυτή η συμφωνία εφαρμόζεται από την ελληνική πλευρά, όπως εφαρμόζεται και το παράλληλο λεγόμενο πρόγραμμά της με την στήριξη των αδύναμων στρωμάτων και αποδίδει. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία θα βγάζουν μάτι, κύριε Βαγγελάτε. Φαίνεται ότι πάμε για 3,5% πλεώνασμα για το 2016. Τώρα έχω αυτό μια άποψη, τη λέω κάθε βράδυ, θα την πω και σε εσάς. Με το αίμα μας και με την οικονομία απολύτως, να βουλιάζει. Αυτό, όχι, δεν βουλιάζει η οικονομία. Αυτό είναι μια υπερβολή η οποία μπορεί να είναι καλή έτσι, για να δίνουμε έτσι, μια σπιρτάδα στη συζήτησή μας, αλλά εδώ πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα. Και η πραγματικότητα είναι, και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε 2 νούμερα, καμιά φορά είναι κουραστικά για τον τηλεθεατή, αλλά συνήθως θάβονται στη δημόσια συζήτηση. Μέσα στο 2016 οι επενδύσεις αυξήθηκαν 10% και οι εξαγωγές 12%. Η ιδιωτική κατανάλωση 5% και από την αρχή του 2015 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 230.000 νέες θέσεις εργασίας. Στα νούμερα. Όχι, εγώ θα ζητήσω πού κολλάμε. Θέλω να επιμείνω όμως. Θέλω να επιμείνω ότι η ελληνική οικονομία έχει δείξει ότι έχει αυτή τη στιγμή ένα υπόβαθρο, μια δυναμική που της επιτρέπει να γυρίσει στην ανάκαμψη. Και κατηγορήστε της ελληνικής οικονομίας που προσπαθεί να βρει το δρόμο της, της τραβάτε ένα χειρόφρενο. Καθυστερείτε τη διαπραγμάτευση, δεν την κλείνετε από το Δεκέμβρη που εσείς είχατε πει και έχουμε φτάσει από την εκροή χρημάτων από τις τράπεζες μέχρι η αντιστροφή του κλίματος. Λοιπόν, μισό λεπτό. Υπάρχουν 2 τρόποι καταρχήν για να αντιστρέψεις αυτό το κλίμα και το οποίο και εσείς παραδέχεστε ότι ήταν πριν λίγο καιρό, ας πούμε, και πριν ορισμένα κέντρα επιβάλλουν τις καθυστερήσεις, πολύ θετικό στη βάση των αποτελεσμάτων για μόλις ανέφερα. Στην πραγματική οικονομία εγώ δεν το βλέπω, θέλω να σας πω. Ποια είναι αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Δεν βλέπω κάποιον να λέει. Το θέμα είναι βεβαίως εδώ πέρα ότι υπάρχουν και πρέπει να υπάρξουν ακόμα με μεγαλύτερη ένταση πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες στην πολιτική. Αλλά είναι απολύτως προφανές ότι υπάρχουν 2 τρόποι για να υπονομεύσει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, κύριε Βαγγελάτε. Ο πρώτος είναι να κολυσιεργείς, να μετακινείς τα goalpost, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο δεύτερος, δηλαδή να βρίσκεις δικαιολογίες,
Και ο δεύτερος είναι να ζητάς μέτρα λιτότητας τώρα. Δηλαδή θα καθόμασταν, ας πούμε, εγώ και εσείς σε αυτό το τραπέζι, την ίδια ημερομηνία. Και πριν 4 μήνες η ελληνική κυβέρνηση θα είχε πάρει τα μέτρα που απαιτούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2% του ΑΕΠ πριν το 2018. Θα ήταν ευχάριστα τα πράγματα για την οικονομία. Δεν θα ήταν ευχάριστα. Φεύγω, γιατί πιθανότατα για την κολλησιεργία ευθύνονται και οι δύο πλευρές. Ότι υπάρχει κίνηση στους έξω είναι δεδομένο. Το ζούμε όλοι. Μισό λεπτό. Αλλά... Εδώ θα καταγράψουμε τα πραγματικά γεγονότα. Διότι πλέον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατηγορείται ανοιχτά από ευρωπαϊκούς παράγοντες, από ευρωπαίους πολιτικούς για κολλησιεργία. Δεν την κλείσατε όμως το Δεκέμβρη που εσείς οι ίδιοι λέγατε. Μα το Δεκέμβρη ότι πρέπει να κλείσουμε για να μπούμε στον εκλογικό κύκλο της Ευρώπης. Το Δεκέμβρη για να κλείσει έπρεπε να πάρουμε 2% μέτρα πριν το 2018. Θα ήταν καλό για την οικονομία μας. Αυτό. Θα μπορούσαμε να συζητάμε αυτή την ημερομηνία 5 Απριλίου. Να καθόμαστε εγώ και εσείς σε αυτό το τραπέζι και να λέμε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς επειδή κλείσαμε. Πάμε στα τώρα μέτρα. Είπατε λοιπόν για το 2%. Πριν το 18, τώρα η συζήτηση είναι για 2% 19-20. Για 0%. Αυτή είναι η μεγάλη μετακίνηση. Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε από 2% μέτρα περιορισμού δηλαδή των δημόσιων δαπανών, τώρα πάμε στο 0%. Δηλαδή, για κάθε ένα ευρώ περιορισμού θα υπάρχει και ένα ευρώ δαπάνης. Το διευκρινίζω λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι το έχει πει και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, αλλά έχει πολλές φορές αμφισβητηθεί. Ισχύει το ότι για κάθε μέτρο θα υπάρχει αντίμετρο. Απολύτως. Αυτό είναι και το πλαίσιο της συμφωνίας της 23 Φεβρουαρίου. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό ήταν και το πλαίσιο το οποίο εκ των υστέρων κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν απολύτως πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες ενδεχομένως, θέλησαν να αμφισβητήσουν. Θα ψηφιστούν στη Βουλή μαζί με τα μέτρα και τα αντίμετρα, δηλαδή. Απολύτως. Άρα θα πάτε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο εκτός από συντάξεις, το αφορολόγητο θα λέει ότι θα μειωθούν φόροι απολύτως, και όλα τα υπόλοιπα που ακούμε. Απολύτως. Έτσι, και αυτό είναι το πλαίσιο της συμφωνίας. Και εδώ πέρα είναι και η ώρα της πολιτικής ευθύνης, ξέρετε. Διότι καμία ευρωπαϊκή ηγεσία δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τους τεχνοκράτες. Είναι πλέον τα το πράγματα για την Ευρώπη. Αυτό οι θεσμοί. Δηλαδή έχουν αποδειχθεί ότι ήταν... στο νομοσχέδιο σας ήταν νομοσχέδιο στη Βουλή. Σας παραπέμπω στις αποφάσεις οι οποίες έχουν ήδη βγει. Είναι, αυτή είναι η συμφωνία και αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί. Και επειδή ακριβώς από αυτή τη συμφωνία κάποιοι επαναχώρησαν σε αυτό το διάστημα μετακινείοντας, όπως είπαμε, τα goal post, δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση. Συντάξεις. Καταλαβαίνω ότι η προσωπική διαφορά θα θυσιαστεί. Και το ρωτάω επειδή το σχολιάζαμε και νωρίτερα. Όταν μπήκε η προσωπική διαφορά, που αφορά τους νέους συνταξιούχους, έλεγαν πολλοί και σας κατηγορούσε και η αντιπολίτευση ότι τη βάζετε γιατί στην ουσία θα την κόψετε. Θα φέρετε και τις παλιές συντάξεις εκεί που είναι καινούργιες. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έλεγε τότε όχι, ισχύει το αντίστροφο. Θα πάμε τις καινούργιες συντάξεις πιο ψηλά για να συναντήσουν τις παλιές. Τελικά σε μια ομάδα αδύναμη του συνταξιούχου, κόβεται χρήματα. Καθίστε καταρχήν να δούμε ποια θα είναι η συμφωνία. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες και σας υπόσχομαι ότι όταν ολοκληρωθεί θα είμαστε εδώ για να τη συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που πρέπει ο κόσμος να έχει στο νου του είναι ότι υπήρξε μια τιτάνια μάχη από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, μια διαρκής προσπάθεια διεύρυνσης των συμμαχιών της για να μετακινηθεί το όριο της διαπραγμάτευσης από την απαράδεκτη απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δυστυχώς πρέπει να πω είχε και εγχώριους εντός της Ελλάδας υποστηρικτές. Για μέτρα 2% του ΑΕΠ παραπάνω λιτότητα πέραν της συμφωνίας του 2015 και τώρα είμαστε στο 0%. Εγώ θα επιμείνω λίγο, γιατί τα μέτρα δεν τα ξέρουμε στη λεπτομέρειά τους, αλλά νομίζω ότι πια μόνο η λεπτομέρεια μένει. Έχουμε λοιπόν δύο στο τραπέζι. Μείωση στις συντάξεις, στην προσωπική διαφορά και μείωση, μεγάλη μείωση στο αφορολόγητο. Ακούω ότι από τα 8.600 που είναι σήμερα θα φτάσει στα 5.900, ίσως και πιο χαμηλά για να σωθεί κάτι παραπάνω από τις συντάξεις. Εδώ νομίζω ότι εύλογα προκύπτει το ερώτημα. Είστε μια αριστερή κυβέρνηση. Μια αριστερή κυβέρνηση. Κόβετε λοιπόν να σας το αφορολόγητο. Να σας πω τι θα κάνει μια δηλαδή, δεξιά κυβέρνηση. Να φορολογήσετε. Όχι, Ισόλου. Θέλω να πείτε τι κάνετε εσείς. Πάτε να φορολογήσετε κάποιον ο οποίος παίρνει 400 ευρώ το μήνα. Ακούστε με. Λέω. Τι θα έκανε μια δεξιά κυβέρνηση, θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Μια δεξιά κυβέρνηση θα αποδέχονταν τα μέτρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και θα έμενε σε αυτές τις περικοπές. Μια αριστερή κυβέρνηση λοιπόν τι έκανε, έδωσε τη μάχη για να πάμε από το 2% μέτρα στο 0% και όλους τους πόρους οι οποίοι θα απελευθερωθούν από αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις πρέπει να βρει τρόπο να τους διοχετεύσει ακριβώς τα στρώματα που έχουν ανάγκη. Παράδειγμα, να υπάρξει υποστήριξη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να μην πληρώνουν τα φάρμακά τους. Ή να αυξηθεί η επιδότηση ενοικίου. Τώρα σας λέω παραδείγματα να μην παρεξηγηθώ, διότι δεν έχουν φτάσει στις δημοσιογραφικές προθέσεις. Ούτε σε νόμο προσδιοριστεί, ούτε από συμφωνία υπάρχει. Η πρόθεση όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλώς στο στόμα το δικό μου στην εκπομπή σας. Είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και θα εφαρμοστεί. Και εκεί πέρα θα θέλαμε βεβαίως και τις προτάσεις
όποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι σε αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβάλλουν, διότι από ό,τι είδαμε δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία για τον εαυτό της κρατάει το ρόλο του κατηγόρου της Κομισιόν, άκουσον. Το πολιτικό κόστος από αυτά δεν το φοβάστε. Κατεβάζετε το αφορολόγητο, κατεβάζετε τις συντάξεις. Αυτό όλο. Καθένας αντιλαμβάνεται. Να σας πω, κοιτάξτε, να δείτε. Το πολιτικό κόστος βεβαίως πάντα είναι κάτι το οποίο κανείς το προσμετράει. Αλλά το πολιτικό κόστος να μείνει χωρίς συμφωνία η Ελλάδα δεν νομίζω ότι. Ούτε υπάρχει τέτοια εντολή. Έτσι. Δηλαδή σε κάθε σημείο και σε κάθε κρίσιμη καμπή αυτής της ιστορίας, αυτό που η δική μας διακυβέρνηση έλεγε ότι θέλουμε μία εντολή για καλύτερη συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αναμετρήσεις σε επίπεδο της Ευρώπης και η δική μας πολιτική έχει βοηθήσει και νομίζω και τον κόσμο στην Ελλάδα να το καταλάβει. Άλλα θέματα που υπάρχουν στη συμφωνία, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ, η πώληση μονάδων της ΔΕΗ, θα περάσει και αυτή από τη Βουλή ή αυτό που ακούγεται θα παρακαμφθεί η Βουλή και θα πάει απευθείας στο υπερταμείο. Θα ψηφιστεί? Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω τώρα λεπτομερώς εκεί πέρα. Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και όταν ολοκληρωθεί, να είμαστε εδώ για και να. Εκεί δεν έχετε πείρα πάντως. Για τις δεσμεύσεις, τις οποίες είχατε ως αντιπολίτευση και ισχυρότατες δεσμεύσεις. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε στιγμή, κανείς ζυγίζει ανάμεσα στις επιλογές που έχει μπροστά του. Και όπως είπαμε το 2015. Είναι καλύτερο να μην κλείσουμε συμφωνία ή να κλείσουμε συμφωνία για να δώσουμε τη μάχη. Εάν ρωτήσετε έναν από τους 200 ή 250.000 ανθρώπους που έχουν συνταγογραφηθεί χωρίς να έχουν ασφάλιση λόγω της δικής μας νομοθετικής πρωτοβουλίας, θα σας απαντήσουν ότι μάλλον καλώς κάναμε. Και άλλες κατηγορίες οι οποίες έχουν αγνοηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές. Υπάρχει περίπτωση διαρροών στην ψηφοφορία στη Βουλή? Όχι. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι είναι απολύτως προφανές ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Αν κάποιος διαφωνεί, πρέπει να παραιτηθεί. Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Βαγγελάτε, η κοινοβουλευτική ομάδα και του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έχει μία πάρα πολύ συγκεκριμένη εντολή. Διότι κάναμε την εξής πρωτοτυπία. Ρωτήσαμε το λαό μετά τη συμφωνία. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό ακριβώς ο καθένας από εμάς την βουλευτική του έδρα την κρατά για να εφαρμόσει αυτά. Εάν από το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας παρεκκλίνουμε, να το συζητήσουμε. Αλλά καθώς αυτή η συμφωνία για την οποία έχουμε εντολή εφαρμόζεται. Παρατείτε όποιος διαφωνεί. Λέω ότι όλοι έχουμε εκλεγεί με λίστα και μάλιστα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Γιατί η κυβέρνηση συντηρεί το μέτωπο με τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα? Νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση να συντηρεί κάποιο μέτωπο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως οφείλει όταν γίνονται παρεμβάσεις πολιτικές οι οποίες μάλιστα είναι εκτός του θεσμικού ρόλου που κατέχει κάθε παράγοντα της δημόσιας ζωής, οφείλει να απαντάει. Δηλαδή, αν ο κύριος Στουρνάρας επιλέγει να ταυτίζεται στην πιο κρίσιμη στιγμή με αυτά που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το συνταξιοδοτικό. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Λέω, ο καθένας πρέπει να μείνει στον θεσμικό του ρόλο. Και εάν ο κύριος Στουρνάρας επιλέγει αυτή τη στιγμή να ταυτιστεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι λογικό να πάρει απαντήσεις. Ή εάν θεωρήσει ότι το βήμα που του δίνεται λόγω του ότι έχει διοριστεί στη θέση του κεντρικού τραπεζίτη, ενώ πριν ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά. Και θέλει να χρησιμοποιήσει το βήμα του οποίο του δίνεται τώρα για να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει απάντηση. Διότι ήταν υπουργός μιας κυβέρνησης με την οποία ήμασταν πολιτικοί αντίπαλοι και θεωρούμε ότι είχε καταστροφική πολιτική για την ελληνική οικονομία και αυτό καταμαρτυρά η πορεία της. Θα έρθω, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο, και στο θέμα με το ταξίδι σας στη Βενεζουέλα. Γίνεται πάλι συζήτηση. Υπάρχουν καινούργια δημοσιεύματα. Ήταν την Κυριακή το δημοσίευμα στον Ελεύθερο Τύπο. Τώρα υπάρχει ένα καινούργιο στοιχείο που λέει ότι υπήρξε και ένα ταξίδι με το ιδιωτικό αεροπλάνο ενός επιχειρηματία, ο οποίος ελέγχεται κιόλας από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για σκάνδαλα σε ένα νησί κάπου στην. Στο νησί Μαργαρίτα. Στο νησί Μαργαρίτα. Πήγατε καταρχήν εκεί? Βεβαίως πήγαμε. Δεν έχουμε συζητήσει. Με αυτό τίποτα. Το αεροπλάνο. Με αυτό το αεροπλάνο. Όλες οι μετακινήσεις εντός της χώρας αυτής ήταν οργανωμένες από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Το ταξίδι οργανώθηκε με την πρωτοβουλία της εδώ πρεσβείας και προφανώς κατ' υπόδειξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, δεν υπάρχει τίποτα με αυτό και λέω και εκ των υστέρων. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επέδειξε το αεροπλάνο, δηλαδή? Βεβαίως, εμείς δεν είχαμε δυνατότητα εκεί ούτε κάποιας δικτύωσης, ούτε γνωριμιών, ούτε τίποτα. Ήμασταν σε μία αποστολή η οποία μετακινούνταν όπως ακριβώς είχε υποδειχθεί εκεί. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα με αυτό το ταξίδι. Μακάρι να είχε τελεσφορήσει περισσότερο. Δηλαδή, μακάρι να είχε προκύψει. Εκεί είδα και τα σχόλια ότι γιατί πήγατε στο νησί
πήγατε για τουρισμό, γιατί το νησί είναι ένα εξωτικό νησί, ένα εξωτικό παράδεισο. Είναι, είναι ένα καταπληκτικό νησί, όπου εκεί πέρα πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες για επενδύσεις και θα μπορούσαν και ελληνικές εταιρείες εκεί πέρα να. Τώρα, βέβαια, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Ωραία, εκεί πήγατε όμως ως κομματική ομάδα, έτσι. Δεν πήγατε για επενδύσεις, δεν είχατε κάποιους εκπροσώπους. Ακούστε να δείτε. Το λέω ακούστε γιατί, να δείτε. Γιατί σας κατηγορούν, είπαμε. Θα μιλούμε ανοιχτά πάντα. Ναι, ναι, ναι. Σας κατηγορούν μεταξύ άλλων. Ναι. Ότι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι πήγατε εκεί για να πάρετε λεφτά για την προεκλογική εκστρατεία του 2015. Ακούστε τώρα, λοιπόν, να δείτε. Και έπαιρνε ναι, ναι. και το Ποδέμος. Ναι, και... Α, είπατε το Ποδέμος. Το Ποδέμος, λοιπόν, και ότι πήγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταφέρω τις... Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνετε και το μεταφέρετε και είναι, έτσι είναι ένα θλιβερό φαινόμενο. Ότι έτσι. Πήρατε χρήματα από εκεί, φέρατε λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία σύρεται από τον φανατικό της ακροδεξιάς, τον οποίο έχει στην αντιπροεδρία της. Ο φανατικός λοιπόν αυτός της ακροδεξιάς, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει αναπαράξει, χωρίς να τσεκάρει κιόλας, νομίζοντας ότι δεν θα τσεκάρουν άλλοι, δημοσιεύματα που λένε ότι το Ποδέμος έπαιρνε λεφτά από την Βενεζουέλα. Η ιστορία είναι η εξής, ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος το έγραψε αυτό, πλήρωσε πρόστιμο 20.000 και με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Ισπανίας έχει αρχαιοθετηθεί. Δεν δίστασε βεβαίως ως γνήσιος ακροδεξιός ψεύτης αυτό το πράγμα να το πλασάρει στην ελληνική πολιτική συζήτηση ο κύριος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι πολύ βοηθητικό που μπαίνει στη συζήτηση για να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπάρχει στο φαντασιακό αυτής της ακραίας δεξιάς ένα αφήγημα ότι η αριστερά στην Ευρώπη χρηματοδοτείται από τη Βενεζουέλα ή έχει άλλες σκοτεινές πηγές. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει, νομίζω, ξανά στην εκπομπή δική σας. Μέχρι στιγμής στην ελληνική πολιτική ζωή, η μόνη βεβαιωμένη εισρωή χρημάτων από τη μεριά του εξωτερικού σε ελληνικά κόμματα ήταν αυτά τη Siemens. Με απόφαση γερμανικού δικαστηρίου. Λοιπόν, οπότε όταν ανοίγει κανείς το στόμα του, θα πρέπει να έχει ένα μέτρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει και έχει τοποθετήσει και αυτό το ζήτημα. Κάποιες επενδύσεις, κάποια στοιχεία, κάτι σαν αποτέλεσμα από αυτό το ταξίδι στην Βενεζουέλα είχε προκύψει? Όχι, δεν είχε προκύψει. Δεν είχε προκύψει, δεν ήταν φάνηκε όριμα τα πράγματα. Μετά η χώρα αυτή μπήκε σε μια, στην περιδίνηση μια μεγάλη κρίση. Αλλά να σα πω κάτι. Έχει η Ιταλία τεράστιες επενδύσεις στη Βενεζουέλα. Έχει η Ισπανία επίσης προγράμματα ανταλλαγής πετρελαίου με υποδομές. Έχουν αμερικάνικες εταιρείες τεράστιες επενδύσεις στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα βεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο. Η οποία έχει φτάσει στο σημείο που ξέρετε και ξέρουμε. Να εισάγει πετρέλαιο. Βεβαίως. Έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα εδώ... και σήμερα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τις δικές της ανάγκες. Και το αποτέλεσμα της πολιτικής... Είναι ένα μεγάλο οικονομικό μάθημα αυτό, διότι όταν έχεις μια τεράστια πλουτοπαραγωγική πηγή, δεν αρκεί να κάθεσαι πάνω της. Πρέπει να βρεις γρήγορα τρόπο να την αξιοποιήσεις και κυρίως να διαφοροποιήσεις... Δέχεστε την κριτική ότι υμνήσατε το καθεστώς της Βενεζουέλας. Με συγχωρείτε τώρα. Εδώ έχουν γίνει και λάθη, αυτό δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχουμε και πολιτικές διαφωνίες και απ' όλα. Αλλά τώρα η ιστορία... εάν κάποιος μέσω αυτού πάει να συκοφαντήσει συνολικά τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές που επισυνέβησαν επί του Τσάβες εκεί πέρα, νομίζω ότι υποβιβάζει τη συζήτηση. Έτσι. Η Προεδρία Τσάβες σημαδεύτηκε από την επανεθνικοποίηση του μεγάλου αυτού πλουτοπαραγωγικού πλούτου. Πήγαιναν και ερχόντουσαν, ναι. Έδιωξε τους Αμερικάνους, αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες και τις ξαναπήρε πίσω μετά. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι, αλλά έκανε συμβόλαια, περιμένετε. Έχει βγάλει 6-7 εκατομμύρια κόσμο από την ακραία φτώχεια. Τώρα βέβαια είναι σε. Φάρμακα δεν είναι, ασπιρίνες. Τώρα είναι σε περιδίνηση. Εγώ σας μίλησα για τη θητεία του Τσάβες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ανοιχτή συζήτηση.